κάτι της δεν πάει καλά με το λιωμάζωμα αυτή την περίοδο. Και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω με την βοήθεια της κυρίας Ειρήνης Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη. Η κυρία Χουδετσανάκη είναι αντιπεριφερειάρχης πρωτογενή τομέα, είναι και γεωπόνος. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Καλημέρα σας κυρία Δουλγερά και καλημέρα και στους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Η πρώιμη, αν θέλετε, ελαιοπαραγωγική χρονιά έχει ξεκινήσει. Έχω δει ανακοινώσεις στο παρελθόν και επειδή τέλος πάντων υπάρχουν ειδήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει ένα θέμα, έχω δει ανακοινώσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες της δικής σας στην περιφέρεια ότι ξέρετε μετά το τέλος των ψεκασμών υπάρχει ένα μεσοδιάστημα χ για να μπορέσει να ξεκινήσει η ελαιοκομική περίοδος. Έχετε την καλοσύνη σας παρακαλώ πάρα πολύ με δύο κουβέντες, γιατί ακόμα και σήμερα φίλοι μου, ξέρω εγώ εκεί κατά το Καστέλι, πάνε για να ξεκινήσουν το λιωμάζωμα. Είναι εκείνες οι συνθήκες οι δυνατές για να ξεκινήσει αυτή η περίοδος με απόλυτη ασφάλεια? Κυρία Δουργεράκη, εγώ νομίζω ότι ο παραγωγός θα πρέπει να περιμένει ακόμα λίγο. Από τη μια, για να μην υπάρχουν υπολείμματα στον ελαιόκαρπο, γιατί όπως λέτε κι εσείς, έχουν βγει επίσημες ανακοινώσεις από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας που λέμε ότι μετά από τον ψεκασμό, που συνήθως έχουν τελειώσει ο πέμπτος ψεκασμός στις περισσότερες των περιπτώσεων του νομού Ηρακλείου, γιατί υπάρχει και έκτος σε κάποιες περιπτώσεις, έχει τελειώσει γύρω στις 20 Οκτώβρη με 25 Οκτώβρη. Άρα για να έχουμε ένα ασφαλές προϊόν ποιοτικά θα πρέπει μετά από 14 μέρες με την εφαρμογή των τελευταίων δολωματικών ψεκασμών να έρθει ο παραγωγός αν θέλει να μαζέψει τις ελιές του. Δεν είναι ακόμα η ώρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, γι' αυτό στείλαμε και ένα δελτίο που λέμε αναλυτικά σε ποια χωριά έχει τελειώσει ο ψεκασμός. Ας περιμένουν ακόμα λίγο. Δηλαδή το πάτε ας πούμε στα μέσα του Νοέμβρη, αυτό θέλετε να πείτε? Περίπου 10 Νοέμβρη και μετά μπορούν οι περισσότερες περιοχές όπου δεν έχει εφαρμοστεί έκτος ψεκασμός, γιατί και στα παράλια και στη Διάνο σε κάποιες περιοχές έχει εφαρμοστεί έκτος ψεκασμός, για να μην χάσουμε τελευταία στιγμή το προϊόν από το δάκο. Ήταν αναγκαίο να εφαρμοστεί, άρα να περιμένουν στις περισσότερες όμως περιοχές γύρω στα 10 του Νοέμβρη μπορούν να συλλέγουν το προϊόν. Είναι νωρίς ακόμα. Και ένα άλλο όμως που πρέπει να τονίσουμε στους παραγωγούς που αυτή τη στιγμή έχουν βγει αρκετοί και συλλέγουν το προϊόν, είναι ότι χάνουν από τη συλλογή του προϊόντος. Δηλαδή η ελαιοπερεκτικότητα, σύμφωνα με τις αναλύσεις που κάνει το ΕΛΜΕΠΑ με μια προγραμματική που έχει περιφέρεια Κρήτης για να μπορούμε να είμαστε και εμείς ενημερωμένοι σωστά, δεν είναι ακόμα η ώρα. Χαμηλή, λέτε, ελαιοπεριεκτικότητα, έτσι το είπατε? Βέβαια. Χαμηλή ελαιοπεριεκτικότητα. Θέλει ακόμα λίγο ηλιά. Ας αφήσουν ένα χρονικό διάστημα 10 ημερών. Μα δεν νομίζω. Περιμέναμε όλο το καλοκαίρι. Κάναν και εκείνη πολλή προσπάθεια και η περιφέρεια Κρήτης πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Για 10 μέρες ας περιμένουμε όλοι. Για τα υπολείμματα να είναι ασφαλές το προϊόν. Γιατί κοιτάξτε να δείτε. Όταν κάνουμε εξαγωγές ελαιολάδου και βρίσκονται υπολείμματα, πολλές φορές επιστρέφουν πίσω τα λάδια μας. Και γίνεται ότι υπάρχει ένα κακό όνομα στην αγορά στη συνέχεια. Ναι. Άρα νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να σκεφτόμαστε αυτό το προϊόν με σεβασμό για να φτάνουμε να πάρουμε εκτός από την παραγωγή και να ασφαλές για τον καταναλωτή. Η ασφάλεια των προϊόντων, όπως έχουν πει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι σημαντικό για τον καταναλωτή. Κοιτάξτε, τώρα είναι μια λυσίδα πραγμάτων, κυρία Χουδετσανάκη, η αλήθεια να λέγεται. Δηλαδή, θυμάμαι από την αρχή να λέτε, ακόμα πριν ξεκινήσει η περίοδος της δακοκτονίας, ότι φέτος τουλάχιστον ποσοτικά η Κρήτη είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Να σώσουμε το προϊόν ήταν εκείνο το οποίο λέγατε. Στη συνέχεια και βλέποντας, επειδή δεν είχαμε τους τρελούς τους καύσονες φέτος, άρα πολλαπλασιαζόταν ο δάκος, φτάσατε ως περιφέρεια στο σημείο να λέτε ότι, ως πρωτογενής τομέας, να λέτε ότι, ξέρετε, ακόμα και όπου εμείς πιστεύετε ότι δεν έχουμε φτάσει ή δεν έχουμε ψεκάσει έτσι όπως εσείς θέλετε,
πάρτε και εσείς την απόφαση, συστήνατε στους παραγωγούς να το κάνετε και από μόνοι σας, αλλά τώρα φτάνουμε σε εκείνο το άλλο σημείο και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον η βιασύνη λίγο ενδεχόμενα να δημιουργήσει θέματα τόσο στο προϊόν, τόσο στην ποιότητα, όσο και στην τοπική οικονομία και σε αυτό το οποίο αναμένει ο παραγωγός τελικά να του μπει στη τσέπη. Κυρία Δουλεράκη, κάθε φορά πάμε ένα βήμα παρακάτω. Πραγματικά όλο το καλοκαίρι ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και το γνωρίζουν και οι παραγωγοί. Και οι παραγωγοί όμως έκαναν αυτή την προσπάθεια και εσείς μετά έκανατε μια άλλη προσπάθεια. Γιατί αυτό το ότι φτάσαμε να πάρουμε το προϊόν μας σε μια τόσο δύσκολη χρονιά για το δάκο, πραγματικά δύσκολη και το είδατε από όλα τα έντομα. Πραγματικά υπήρχε μια έξαρση εντόμων φέτο. Είναι σημαντικό, δηλαδή αυτό ήταν μια συλλογική προσπάθεια όλων μας. Τώρα, πάλι είναι συλλογική η προσπάθεια, δηλαδή εμείς ερχόμαστε να ενημερώσουμε τον παραγωγό για να πάρουμε ένα ποιοτικό προϊόν. Δεν φτάνει μόνο να πάρει την ποσότητα. Η Κρήτη πάντα προβάλλει τα προϊόντα της, τα ποιοτικά προϊόντα. Πάντα λέμε, η περιφέρεια Κρήτης πάει με ποιότητα και ποιότητα προϊόντων. Άρα, λίγο αν περιμένουμε, 10 μέρες δεν είναι πάρα πολλές και αυτή τη στιγμή δεν είναι να πεις ότι έχουμε κίνδυνο γιατί θα πέσουν οι ελιές, οπότε τρέχουμε να τις συλλέξουμε. Η ελαιοκομική περίοδος έχει εξελιχθεί πάρα πολύ καλά. Άρα ένα δεκαλήτρο υπομονή να πάρουμε και ένα ασφαλές ποιοτικό προϊόν. Είναι στόχος της περιφέρειας αυτός και, είναι και θα πρέπει να είναι και στόχος των παραγωγών. Για να μπορούν να έχουν τιμή στο προϊόν στη συνέχεια. Και να υπάρχουν και εκείνα τα καιρικά τα φαινόμενα τα οποία έχουν να βοηθήσουν σε αυτό που λέγανε οι παλιοί να λαδώσει η ελιά. Βέβαια, δηλαδή ας περιμένουμε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν ξέρω αν βρέξει σε 10 μέρες, αλλά και να μην βρέξει το δέντρο και ο λεόκαρπος. Παίρνει λάδι, δηλαδή είναι ηλιοφάνεια, είναι συνθήκες, είναι υγρασία το βράδυ. Έχει να πάρει ακόμα λάδι και είναι και σημαντικό, σας λέω, η ασφάλεια των προϊόντων που η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να το ξέρουμε και αυτό και να πηγαίνουμε σε ένα ασφαλές προϊόν. Ξέρετε, λίγο η βιασύνη εξαιτίας των οικονομικών προβλημάτων. Λίγο η βιασύνη του δεν υπάρχουν εργάτες γης. Θυμάμαι πρόσφατα στην περιφέρεια την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν πριν από πόσες μέρες ήταν η κυρία Χουδετσανάκη που είπατε ότι... 24 του μήνα. Ναι. Έτσι, να βλέπατε λίγο από τη Βόρεια Ελλάδα αν εργάτες γης μπορούν να κατέβουν κάτω στην Κρήτη. Βλέποντας πολύ περισσότερο ή πιο προσεκτικά μια πρόταση από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Ίσως όλοι αυτοί να είναι παράγοντες που να κάνουν τους παραγωγούς να σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο, αλλά και ως περιφέρεια, αλλά και ως γεωπόνος, νομίζω είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ότι λίγο υπομονή χρειάζεται για να μην υπάρχουν προβλήματα με την ποιότητα του προϊόντος, διότι η ποιότητα του προϊόντος στη συνέχεια μεταφράζεται στην οικονομία και στον προϋπολογισμό του κάθε παραγωγού. Απόλυτα δίκιο έχετε, πολύ σωστά το περιγράψατε, πραγματικά, δηλαδή στο τέλος πάλι ο παραγωγός έρχεται να υπομειστεί όλη αυτή την υπομονή. Άρα θα πρέπει να έχει λίγο τώρα μέχρι 10 Νοεμβρίου είναι η κατάλληλη περίοδος για να ξεκινήσει η ελαιοκομιδή στην Κρήτη. Νομίζω ότι αν μας ακούνε πολλοί παραγωγοί, νομίζω ότι θα πρέπει να το εφαρμόσουν. Σίγουρα οι εργάτες γης υπάρχει ένα πρόβλημα, κυρία Δουλγεράκη, που όντως όπως αναφέρατε το Εργατικό Κέντρο προσπαθεί να βρει μια λύση από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ούτως ή άλλως πάντα η προσπάθεια είναι συλλογική και με τους τοπικούς φορείς. Αυτό είναι και το μεγάλο ζητούμενο για να μπορέσουμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα και κυρίως ότι κεντρικά η πολιτεία δεν μπορεί από την άλλη να διαχειριστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, βλέπε εργάτες γης, για να μην παρεξηγηθώ. Κυρία Χουδετσανάκη, να το προχωρήσω λίγο παραπάνω γιατί ο χρόνος δεν είναι ατέλειωτος ραδιοφωνικά και το ξέρετε με αυτές τις επισημάνσεις που κάνατε για τους παραγωγούς,
και σας ευχαριστώ που, που δεχτήκατε αυτή την πρόσκληση για να τους πείτε δύο πράγματα παραπάνω. Όλοι οι υποχρεωτικές οικογένειες καταγόμαστε και βλέπουμε τι γίνεται. Είχατε πρόσφατα επίσης μία συνάντηση στο ΑΡΕΠΟ την προηγούμενη εβδομάδα. Ξέρουμε τι έχει γίνει στο ΑΡΕΠΟ. Έχουμε παρακολουθήσει από πολύ κοντά και ως 984 όλες αυτές τις προσπάθειες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, γιατί πραγματικά ήταν κινήσεις καθοριστικές για τα αγροτικά προϊόντα. Έχουμε δεδομένα ωστόσο μπροστά μας, καινούργια, και θα πρέπει να είμαστε επίσης εκεί πολύ προσεκτικοί και να είμαστε και πολύ εντάξει στους χρόνους μας. Κυρία Δουλγερά, και εγώ καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί πάντα μου δίνει την ευκαιρία να αναφέρουμε θέματα και να ενημερώνουμε και τις παραγωγούς μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού σας. Λοιπόν, τώρα θα σας πω για το ΑΡΕΠΟ. Για το ΑΡΕΠΟ είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Καταρχήν, από ό,τι μας ενημέρωσαν στην συνέλευση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται ακόμα να κάνει υποχρεωτική ή προαιρετική την επισήμανση των τροφίμων. Άρα σημαίνει ότι έχει κάνει ένα βηματάκι πίσω. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο σημαντικό που είχαμε ζητήσει εμείς επίμονα ως περιφέρεια, που πολύ σωστά έχετε αναφέρει μέσα στην εκπομπή σας, πολλές φορές έχουμε πει ότι την πρόταση της περιφέρειας Κρήτης, που ήταν μια συλλογική προσπάθεια μέσω της ομάδας εργασίας του ΑΡΕΠΟ, καταφέραμε να την κάνουμε πρόταση των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται για τροποποίηση του αλγορίθμου. Άρα έχει κάνει πολλά βηματάκια στην πραγματικότητα πίσω. Και έχουμε και μία συνάντηση μέσω των Ιταλικών περιφερειών που την οργανώνουν και θα συμμετάσχουμε πολλές περιφέρειες, μέσα και η περιφέρεια Κρήτης, και έχουν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από το συνέδριο που οργανώσαμε ένα χρόνο πριν πέρσι η περιφέρεια Κρήτης μέσω του ΑΡΕΠΟ, έχουν ζητήσει λοιπόν από όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες που θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό, να πούν την άποψή τους. Έχουν με 1/4 η κάθε περιφέρεια να καταθέσει τις απόψεις σας. Άρα και η περιφέρεια Κρήτης θα βρίσκεται στις 30 Νοεμβρίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την κατάθεση απόψεων για μια άλλη φορά και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά προσέξτε, όχι μόνο των γεωγραφικών ενδείξεων, αλλά και των προϊόντων της Κρήτης στην πραγματικότητα. Προϊόντων τι, δεν το άκουσα καλά αυτό. Των προϊόντων της Κρήτης, γιατί σας είχαμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι με αυτή την κατηγοριοποίηση του Nutri-Score τα προϊόντα της Κρήτης δίγονται πολύ σοβαρά, οπότε χαιρόμαστε ιδιαίτερα που η Κρήτη μπήκε μπροστά σε ένα τόσο σημαντικό θέμα και δεν ήρθαμε να εφαρμόσουμε με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2023 για τα προϊόντα μας, πράγματα που δίγονται πάρα πολύ σοβαρά. Και ειδικά το ελαιόλαδο, όπως έχουμε πει πολλές φορές. Μα αυτό δεν ήταν και το ζητούμενο, να φτάσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τελικά όλο αυτό το οποίο επιδιώκατε με τα χρόνια που πέρασαν, κυρία Χουδετσανάκη? Ναι, αυτό ήταν το ζητούμενο, κυρία Δουλγερά, και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί το είπα και στη συνέλευση του ΑΡΕΠΟ, ότι η Κρήτη μετά από το συνέδριο που είχε προκαλέσει, γιατί έχοντας την Προεδρία στην πραγματικότητα, το είχαμε προκαλεθεί αυτό το συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρχισε να κάνει πίσω και να σκέφτεται πολύ σοβαρά όλο αυτό που τους είπαμε, ότι δεν μπορεί από τη μια να δίνεις να κατοχυρώνεις προϊόντα στις γεωγραφικές ενδείξεις, μετά να τα κατατάσσεις στις πιο πέρα κατηγορίες. Δηλαδή, δεν μπορεί η κολεγάσινη στην B και το ελαιόλαδο στη C. Άρα σκεφτήκανε λοιπόν την τροποποίηση του αλγορίθμου, που ήταν ένα πράγμα που του είχε ζητήσει η Ένωση ΑΡΕΠΟ μέσω της περιφέρειας Κρήτης. Και το σημαντικό ήταν, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πολύ σημαντικό, το πολύ ενδιαφέρον και το πολύ σημαντικό, επαναλαμβάνω τη λέξη, είναι το γεγονός ότι αυτό το οποίο από την αρχή προτείνατε είχε την ομοφωνία όλων των περιφερειακών ενωτήτων που συμμετέχουν στο ΑΡΕΠΟ, των περιφερειών που συμμετέχουν στο ΑΡΕΠΟ, όπως επίσης και των δεκάδων ομάδων παραγωγών, έτσι δεν είναι? Κυρία Δουλγερά, και αυτό ήταν το σημαντικό, ότι όταν πήγαμε στην συνέλευση του ΑΡΕΠΟ,
και τους παρουσιάσαμε την πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης, ήταν ομόφωνη απόφαση αυτό. Άρα η πρόταση της Περιφέρειας Κρήτης, όπως είχαμε πει και τότε, καταφέραμε την κάνουμε πρόταση του ΑΡΕΠΟ. Πρόταση όμως του ΑΡΕΠΟ σημαίνει 34 περιφέρειες και 700 οργανώσεις παραγωγών. Άρα είναι μια πολύ δυνατή φωνή που στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορούσε να την παρακάμψει. Αυτό αντιλαμβανόμαστε πλέον μετά τα αποτελέσματα. Με απλά λόγια, αυτό είναι το σημαντικό. 34 περιφέρειες, 700 ομάδες παραγωγών. 700 μου είπατε ή 750. 700 ομάδες παραγωγών. Η κοινή προσπάθεια που ξεκίνησε και έγινε εδώ από την Περιφέρεια Κρήτης με την Προεδρία του ΑΡΕΠΟ έφερε το επιθυμητό και το ζητούμενο, αυτή που είναι η σκέψη για τροποποίηση του αλγόριθμου και τελικά το θέμα να περάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λέτε 30 Νοεμβρίου. Φαντάζομαι ότι θα είσαστε παρούσα εκεί, έτσι, μετά από τόση προσπάθεια. Βέβαια, μετά από τόση προσπάθεια, μα δεν μπορούμε. Πρέπει να κλείσουμε, κυρία Δουργεράκη. Όταν ανοίγουμε κάτι, θα πρέπει να το κλείνεις μέχρι τελευταία στιγμή. Δεν είσαι απόν από κάτι. Να το προχωρήσω ωστόσο σε κάτι που εγώ το διακρίνω τελείως διαφορετικά, γιατί όσες φορές έχω δει αν θέλετε δηλώσεις ή κινήσεις από την Ισπανική Προεδρία, δεν έχω δει να υπάρχει τόση ζέση όσο υπήρχε από τη δική μας την πλευρά. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος, αλλά τώρα εκεί το πάει και η Ισπανική Προεδρία με τους ίδιους ρυθμούς τους δικούς σας? Κυρία Δουλγεράκη, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω ότι το πάει με τους ίδιους ρυθμούς της Κρήτης και κάποιων περιφερειών, ας πούμε, της Ιταλίας που είναι μαζί. Σωστά το διακρίνω. Αλλά θα σας πω τώρα κάτι. Προχθές που είμαστε λοιπόν στη συνέλευση, γι' αυτό πάντα είμαστε παρούσα η Κρήτη στη συνέλευση του ΑΡΕΠΟ, έβαλα εγώ αυτό το θέμα, ότι 30 το Νοεμβρίου σε ενδιαφέρει και προκαλώ όλες τις περιφέρειες που είμαστε εδώ, γιατί πραγματικά δεν λείπει κανείς από το... και συμφώνησε και η Ισπανίδα Πρόεδρος, θα πρέπει να είμαστε παρόν σε όλο αυτό που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί εκεί είμαστε για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και τους είπα ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων όταν δεν είμαστε παρούσες στις περιφέρειες σε αυτό που γίνεται 30 Νοεμβρίου. Μάλιστα. Νομίζω αυτά είναι και τα σημαντικά. Και νομίζω ότι έτσι με το πείσμα και την υπομονή, επιμονή, πράγματα κερδίζονται. Το θέμα που ξεκίνησε από εδώ για την διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων μας και της γεωγραφικής ένδειξης και των κριτικών προϊόντων, ότι πάει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 30 του μήνα, αλλά και αυτό το οποίο προτείνετε, λέτε εσείς, συμβουλεύετε ως γεωπόνος και αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα, ότι ας μην είναι τόσο βιαστική σε ό,τι έχει να κάνει με την συγκομιδή του ελαιόκαρπου ή παραγωγή, ας δώσουν λίγο χρόνο ακόμα, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η περίοδος ή ο χρόνος που απαιτείται μετά τον τελευταίο ψεκασμό, και να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και κάποιες περιοχές που θα γίνει και έκτος ψεκασμός. Επαναλαμβάνετε, σε ποιες περιοχές μέχρι στιγμής ξέρετε ότι θα χρειαστεί έκτος ψεκασμός? Είναι στο Δήμο Βιάννη σε κάποιες περιοχές και στα παράλια της Χερσονήσου, Γούβες και όλες αυτές οι περιοχές που είχαν φέτος μια έξαρση του δάκου και έχουν δώσει και για αυτό ψεκασμό. Όμως από 15 Νοεμβρίου θα μπορούν να συλλέγουν. Και ένα άλλο που δεν αναφέραμε είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αλλάξει το χρόνο που θα ψηφίσει για την επισήμανση των τροφίμων. Αυτό θα ψηφιζόταν η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο τέλος του 2022 και το έχει πάει την άνοιξη του 2023. Μάλιστα. Άρα αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι έχει δώσει μια παράταση για να το πει καλύτερα. Μάλιστα. Είναι αυτό που είπατε, η σκέψη για να τροποποιηθεί αυτός ο λογαρίθμος και με έτσι αλγόριθμος, συγγνώμη, και έτσι το πάει παρακάτω ακούγοντας και όλους εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χουδετσανάκη, για τις πληροφορίες. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και τους ακροατές. Καλημέρα. Καλημέρα.